καλώ όλους τους λάτρεις των γατιών. Είστε το πρώτο πρόσωπο που αντιδράει αμέσως όταν κάποιος αμφισβητήσει το αγαπημένο σας γατί εναντί κάποιου σκύλου? Ήρθε η ώρα, είμαι εδώ για σας και καταλαβαίνω τον πόνο σας. Τι κάνει η αγαπημένη μου γάτο οικογένεια? Καλώς ήρθατε και πάλι στο γατόσπιτο, εδώ που πάντα βρίσκετε συμβουλές υγείας και ευτυχίας για τις γατούλες σας. Ανεβάζω καινούργια βίντεο κάθε Κυριακή στις 6 ώρα το απόγευμα και σήμερα θα μπω πρωτοπόρος στον πόλεμο γατιών εναντίον σκύλων και θα το επιλύσω μια για πάντα. Όλα όσα χρειάζεστε για να υπερασπιστείτε την αγαπημένη σας γατούλα θα βρίσκονται σε αυτό το βίντεο, καθώς θα αναλύσω γιατί οι γάτες είναι καλύτερα κατοικίδια από τους σκύλους. Βάζω ένα disclaimer εδώ, φυσικά το βίντεο αυτό έχει κωμικό χαρακτήρα. Όσοι με ξέρετε από τα βιντεάκια στο κανάλι μου, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αγαπώ και τις γάτες αλλά και τους σκύλους, μιας και μεγάλωσα με σκύλο. Παρ' όλα αυτά, στην πορεία μου μέχρι τώρα άλλαξα γνώμη ως προς τη συμπάθεια που είχα στις γάτες και θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να σας παραθέσω τους λόγους που προτίμησα εν τέλει τις γάτες για συντροφιά έναντι κάποιου σκύλου. Χωρίς λοιπόν να χρονοτριβούμε άλλο, προχωρώ στην ανάλυση. Νούμερο 1. Οι γάτες πιάνουν λιγότερο χώρο. Αν είχατε ποτέ σκύλο όπως ένα λαμπραντόρ, όπως ένα γερμανικό πιμηνικό ή όπως ένα μολοσσό για παράδειγμα, εμείς είχαμε μολοσσό, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Οι σκύλοι καταλαμβάνουν πάρα πολύ χώρο μέσα στο σπίτι. Υπάρχουν σαφώς ράτσες που είναι πολύ μικρόσωμες, αλλά σε γενικές γραμμές οι γάτες πιάνουν πολύ λιγότερο χώρο από ό,τι πιάνουν οι σκύλοι. Ακόμα κι εγώ που έχω 5 γάτες μέσα στο σαλόνι μου, το νιώθω αυτό καθημερινά. Είναι διαφορετικό να έχεις 5 γάτες μέσα στο σπίτι και πολύ διαφορετικό να έχεις 5 σκύλους μέσα στο σπίτι. Το φαντάζεστε αυτό? Αν κάποιος από εσάς έχει 5 σκύλους μέσα στο σπίτι, θα ήθελα να μου το γράψει στα σχόλια. Θέλω λίγο να δω πώς είναι αυτό. Δεύτερον, οι γάτες απαιτούν λιγότερη συντήρηση. Και φυσικά ξεκινάω μιλώντας από τις βόλτες. Ναι, οι γάτες χρειάζονται άσκηση όπως και οι σκύλοι, αλλά αυτό μπορεί να γίνει άνετα με το παιχνίδι που μπορεί να τις προσφέρουμε μέσα στο σπίτι. Όλοι ξέρετε πόσο σημαντικό θεωρώ το παιχνίδι για τις γάτες, αν βλέπετε το κανάλι μου μέχρι σήμερα, και ότι δεν πρέπει να το αμελούμε για την άσκησή τους. Αλλά το να γυρνάω από τη δουλειά ή να ξυπνάω και να ντυθώ, να ετοιμαστώ και να βγάλω βόλτα το σκύλο μου βρέξει χιονίσει, δεν συγκρίνεται με το δεκάλεπτο παιχνίδι που θα έχουμε με τη γάτα μας εντός του σπιτιού, μέσα στο σαλόνι μας, με τις πιτζαμούλες μας. Τρίτο στοιχείο υπέρ των γατιών είναι ότι είναι ευτυχισμένες σε εσωτερικό χώρο. Οι γάτες είναι ικανοποιημένες μέσα στην άνεση και την ασφάλεια του χώρου τους. Δεν έχουν την ανάγκη να πάρουν τον αέρα τους όπως οι σκύλοι. Φυσικά και πρέπει να τους προσφέρουμε ψηλά σημεία όπως έχω πει και μέρη που θα μπορούν να θεωρούν δικά τους ή να χαζεύουν τη φύση από το παράθυρο, αλλά σε γενικές γραμμές έχουν μια τέλεια ζωή μέσα σε κλειστό χώρο, απολαμβάνοντας φυσικά τη ζεστασιά και την άνεση που τους προσφέρεται. Τέταρτο, πάρα πολύ σημαντικό για μένα στοιχείο είναι ότι οι γάτες είναι πιο καθαρές από τους σκύλους. Καλά, εδώ δεν χρειάζεται ανάλυση, αλλά θα την κάνω γιατί πραγματικά, wow. Από πού να ξεκινήσω? Από τη μυρωδιά, που όταν μπαίνεις σε ένα σπίτι που έχει σκύλο πρώτα τον μυρίζεις και μετά τον βλέπεις, ανεξάρτητα αν τον κάνουν μπάνιο κάθε μέρα. Έχετε ακούσει όλοι φαντάζομαι την έκφραση «σκύλο βρωμάει». Ναι, είναι γεγονός. Οι σκύλοι έχουν μια ιδιαίτερη μυρωδιά. Και όσο και να τους αγαπάμε, αυτή η μυρωδιά θα είναι πάντα εκεί για να μας θυμίζει ότι ναι, οι σκύλοι μυρίζουν. Αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση με τις γάτες. Ναι, κάποιοι θα πούν ότι ενοχλούνται από τη μυρωδιά της άμμου. Ωστόσο, υπάρχουν άμμοι που δεν μυρίζουν καθόλου και αν τις κρατάμε καθαρές, που αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι όσοι έχουμε γάτες μέσα στο σπίτι, τότε η αμμοδόχος τους δεν θα μυρίζει. Αλλά αν πάρεις τη γάτα και χώσεις τη μούρη σου, θα καταλάβεις ότι μυρίζει σαν καβουρδισμένο αμυγδαλάκι. Τώρα έχω την ανάγκη να πάω να μυρίσω τις γάτες μου. Ακούστηκε λίγο creepy αυτό, αλλά θα το κάνω. Έλα εδώ. Εντάξει, πήρα τη δόση μου, είμαι καλά τώρα. Λοιπόν, για να συνεχίσω, να μιλήσω για το τι επιλέγουν να τρώνε οι σκύλοι, που πολλές φορές βρίσκουμε τα σκουπίδια άνω κάτω γιατί έχουν χώσει τη μούρη τους και έχουν φάει οτιδήποτε τους μυρίζει εκεί μέσα. Ότι πολλές φορές τρώνε μέχρι και τις ακαθαρσίες τους. Οι γάτες δεν θα επιλέξουν ποτέ να φάνε κάτι βρώμικο. Ίσα-ίσα έχουν και προτιμήσεις. Ακόμα και αν αφήσουμε το πιάτο μας με το φαγητό πάνω στο τραπέζι, πολλές φορές θα είναι πάρα πολύ επιλεκτικές για το πού θα βάλουν το πατούσι τους και τι θα μυρίσουν από αυτά που τρώμε εμείς. Και τέλος φυσικά οι γάτες καθαρίζονται μόνες τους. Αν δείτε τα δικά μου γατιά που είναι μες στο σπίτι, είναι λες και τους βάζω προϊόντα για γη, μαλλιά και ξέρω εγώ αμυγδαλέλαιο και argan oil. Έχετε δει ποτέ σκύλο να καθαρίζεται όταν θα γυρίσει από τη βόλτα του που έχει κυλιστεί στις λάσπες? Στοιχείο 5 υπέρ των γατιών.
οι γάτες είναι λιγότερο πιθανό να καταστρέψουν τα έπιπλά σας. Σας ακούω τώρα εσάς που λέτε ότι εμένα η γάτα μου έχει γδάρει τον καναπέ, εμένα μου έχει καταστρέψει το ένα και το άλλο κλπ. Να πάτε να δείτε το βίντεο πώς να εκπαιδεύσετε τη γάτα σας. Αν έχετε κάνει σωστή δουλειά με το να της έχετε παρέχει ονειχοδρόμια σε κατάλληλα σημεία και άλλα γατοέπιπλα, αυτό δεν θα έπρεπε να αποτελεί πρόβλημα. Οι σκύλοι από την άλλη θα ξεσκίσουν καναπέδες, θα φάνε μαξιλάρια, θα φάνε ξύλινα έπιπλα, θα σου φάνε τα παπούτσια και δεν υπάρχει τίποτα που μπορείτε να τους προσφέρετε για να αντικαταστήσετε αυτές τις συμπεριφορές. Πώς σας φάνηκε? Ένα από τα αγαπημένα μου επιχειρήματα που χρησιμοποιώ και εγώ πάρα πολύ συχνά όταν βρίσκομαι σε τέτοιες συζητήσεις για γάτες εναντίον σκύλων είναι το ότι αν μια γάτα σας αγαπά, το έχει επιλέξει. Όλοι μιλάνε για την αφοσίωση του σκύλου και κανένας δεν μιλάει για την αγάπη της γάτας. Πάμε να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο αυτό, γιατί όπως είπα, είναι από τα αγαπημένα μου επιχειρήματα. Οι σκύλοι έχουν μάθει να ζουν σε αγέλες. Η κάθε αγέλη έχει τον αρχηγό της. Αυτό πώς μεταφράζεται στη σχέση ανθρώπου και σκύλου? Εσείς παίρνετε τη θέση του αρχηγού. Έτσι μπορείτε να εκπαιδεύσετε το σκύλο σας. Και όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει στην αντίθετη περίπτωση που ο σκύλος δεν σας θεωρεί αρχηγό, αλλά θεωρεί τον εαυτό του αρχηγό. Δεν θα επεκταθώ όμως και δεν θα αναλύσω αυτή την περίπτωση. Ο σκύλος λοιπόν είναι πιστός επειδή είστε το αφεντικό του. Οι γάτες από την άλλη είναι πλάσματα που ζουν σε κοινότητες, όχι ακριβώς αγέλες, και ταυτόχρονα είναι και μοναχικοί κυνηγοί. Αυτό σημαίνει ότι ενώ συνεργάζονται με άλλες γάτες, δεν εξαρτώνται από κανέναν αρχηγό για να εξασφαλίσουν την τροφή τους. Όταν λοιπόν επιλέγουν να κάνουν παρέα μαζί μας, σημαίνει ότι μας θεωρούν μέλη της κοινότητάς τους. Ναι, μεν τους παρέχουμε τροφή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν δεν τις ταΐσουμε, δεν είναι απολύτως ικανές να πάνε να κυνηγήσουν μόνες τους. Οπότε στην ουσία δεν εξαρτώνται άμεσα από εμάς, μας έχουν επιλέξει. Αυτά τα πλάσματα που στηρίζονται τόσο πολύ στο ένστικτό τους έχουν επιλέξει εμάς για να κάνουν παρέα. Και αυτό για εμένα προσωπικά μου δείχνει πόσο ανώτερη είναι η αγάπη και η αφοσίωση της γάτας έναντι του σκύλου. Καλώς ή κακώς, ο σκύλος θα υπακούσει σε εντολές από οποιονδήποτε είναι πιο αλφα από εκείνον. Και συχαίνομαι να χρησιμοποιώ αυτούς τους όρους, αλφα, μπέτα κλπ, αλλά δυστυχώς σε αυτή την περίπτωση αυτό ισχύει. Κάπου διάβασα μια υπέροχη φράση σχετικά με αυτό που αναλύω. Οι σκύλοι, λέει, μας βλέπουν σαν ανθρώπους, αλλά οι γάτες μας βλέπουν σαν γάτες. Μας συμπεριφέρονται δηλαδή σαν να είμαστε του είδους τους. Αυτό που λέω λοιπόν πάντα είναι ότι όταν η γάτα θα έρθει πάνω μας, δίπλα μας ή θα θέλει χάδι, θα θέλει πραγματικά και θα το κάνει. Δεν θα ακολουθήσει κάποια εντολή για να το κάνει. Με το σκύλο ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος πραγματικά αν έρχεται σε σένα επειδή του έδωσες μία εντολή ή αν πραγματικά το γουστάρει να είναι δίπλα σου και να πάρει τα χάδια σου. Η γάτα αν δεν γουστάρει απλά δεν θα έρθει δίπλα σου. Δεν θα θελήσει χάδια από σένα. Επόμενο θετικό που έχουν οι γάτες έναντι των σκύλων είναι ότι είναι πιο ήσυχες. Όσο ομιλητική και να είναι η γάτα σου μέσα στο σπίτι, το νιαούρισμά της δεν συγκρίνεται με το συνεχόμενο γάβγισμα που κάνουν οι σκύλοι. Sorry. Εδώ στη γειτονιά η απέναντι έχει ένα σκυλάκι, το οποίο είναι μια σταλιά τόσο, και ακούω όλη μέρα το γαβγισμά του. Δεν έχει ηρεμία. Και εγώ έχω 5 γάτες και άλλες 25 έξω, που αν οι άνθρωποι δεν τις βλέπανε, δεν θα καταλαβαίνουν ότι έχω ζωάκια. Σαφώς οι γάτες είναι πιο ήσυχες και είναι ό,τι πρέπει για ένα διαμέρισμα, καθώς δεν ενοχλούν ούτε εσάς, αλλά ούτε και τους γείτονες. Οι γάτες κοιμούνται πολύ περισσότερο από ό,τι κοιμούνται οι σκύλοι. Και θα μου πείτε, γιατί αυτό είναι θετικό? Γιατί για μένα δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο να αράζεις με μια γάτα που κοιμάται και να την παρατηρείς έτσι ήρεμα και όμορφα μέσα στο σπίτι. Σε αντίθεση φυσικά με τους σκύλους που τις περισσότερες ώρες της ημέρας έχουν πάρα πολύ ενέργεια, θέλουν κάτι από σένα, θέλουν ενασχόληση, θέλουν βόλτες και γενικότερα δεν σε αφήνουν σε ησυχία. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει και με το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Αν είστε δηλαδή ένας άνθρωπος που είστε πάρα πολύ ενεργητικός και θέλετε μία ζωή μέσα στην περιπέτεια και να κινείστε συνέχεια, τότε okay, ο σκύλος πηγαίνει με το lifestyle σας. Για τους υπόλοιπους τώρα που είναι σαν εμένα, που θέλουν να γυρνάνε στο σπίτι και να ράζουν στον καναπέ σε μία απόλυτη ηρεμία και αρμονία, τότε οι γάτες είναι το κατάλληλο κατοικίδιο για εμάς. Zen. Οι γάτες τρώνε και πίνουν φαγητό χωρίς να κάνουν το σπίτι χάος. Αχ, πολύ σημαντικό. Εγώ θυμάμαι όταν είχαμε τη φρυντούλα μας, κάθε φορά που έπινε νερό, τρέχαμε πίσω με ένα χαρτομάτιλο να τη σκουπίσουμε τα μουστάκια. Και φυσικά όταν έτρωγε, όλο το τετραγωνικό μέτρο γύρω από το πιατάκι της ήταν ένα χάος. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει με τις γάτες. Εγώ έχω 5 πιατάκια στη σειρά και γύρω-γύρω είναι λες και σφουγγάρισα σήμερα. Οι γάτες είναι καλύτερες στον προσανατολισμό από τους σκύλους. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες σκύλων θα σας πούν ότι φοβούνται στη βόλτα μη χαθεί ο σκύλος τους ή μήπως φύγει από το σπίτι και χαθεί. Ναι, είναι αλήθεια. Άπαξ και χαθεί ο σκύλος και φύγει, δεν υπάρχει καμία περίπτωση
να βρει ξανά το δρόμο για το σπίτι του. Είναι πάρα πολύ σπάνιο, θα έλεγα. Οι γάτες όμως. Έχω άπειρες ιστορίες για γάτες που έχει μετακομίσει η οικογένειά τους, τις έχουν πάρει μαζί, έχουν φύγει από το σπίτι και έχουν πάει χιλιόμετρα μακριά, μιλάω για χιλιόμετρα μακριά, και έχουν βρεθεί στο παλιό τους σπίτι γιατί εκεί έχουν συνηθίσει ότι είναι ο χώρος τους. Ή για άλλες γάτες, τις οποίες τις έχουν πάρει συγκεκριμένα από ένα νησί και τις έχουν πάει στην άλλη άκρη του νησιού, επειδή για το χύψη λόγο δεν τις ήθελαν, το ξέρω, πολύ απάνθρωπο και πάρα πολύ στενάχωρο, και μετά από 5 μέρες, η γάτα γύρισε από την άλλη άκρη του νησιού στο σπίτι της. Εκεί που είχε συνηθίσει να ζει. Εκεί που ήταν ο χώρος της. Αν αφήσεις μία γάτα οπουδήποτε, ξέρει ακριβώς που πρέπει να πάει. Και ξέρει ακριβώς που είναι το σπίτι της για να γυρίσει. Τις περισσότερες φορές που έχουμε χαμένες γατούλες ή έχουν βγει και δεν θέλουν να ξαναγυρίσουν στο χώρο τους ή κάτι έχουν πάθει και δεν μπορούν να ξαναγυρίσουν πίσω. Αλλά φυσικά οι χαμένοι σκύλοι είναι πολύ περισσότεροι από τις χαμένες γάτες. Τέλος, οι γάτες σέβονται το προσωπικό σου χώρο. Το να έχεις ένα χνοδωτό φίλο στο σπίτι είναι ό,τι καλύτερο, αλλά πάρα πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι θέλουμε τον χώρο μας. Με έναν σκύλο να σε υποδέχεται στο σπίτι, η ηρεμία πάει περίπατο. Καθώς οι αγκαλιές, τα χάδια, η βόλτα και το παιχνίδι είναι απαραίτητα και υποχρεωτικά. Με τη γάτα βέβαια θα πάρεις μία υποδοχή, αν την πάρεις, και έπειτα θα έχεις το χρόνο σου να αποφορτιστείς και να ηρεμήσεις πριν αποφασίσεις να περάσεις ποιοτικό χρόνο μαζί της. Αν το θέλει και η ίδια φυσικά. Όπως μία γάτα σέβεται τον προσωπικό χώρο της άλλης, έτσι σέβεται και τον δικό μας. Ο σκύλος δεν θα ενδιαφερθεί και πάρα πολύ αν θέλεις το χώρο σου ή το χρόνο σου. Γύρισε σπίτι, είναι ώρα για μένα. Μπορώ λοιπόν με ασφάλεια να πω ότι οι γάτες αποτελούν ένα ιδανικό κατοικίδιο για όσους αναζητούν συντροφιά και άνεση στη φροντίδα τους. Είναι πιο ανεξάρτητες, λιγότερο απαιτητικές, πιο καθαρές και πιο ήσυχες. Οι γάτες είναι ευτυχισμένες μες στο σπίτι και μπορούν να προσφέρουν την αγάπη τους και τη συντροφιά τους χωρίς να χρειάζονται συνέχεια βόλτες και εκπαίδευση. Αξίζει φυσικά να αναφερθώ και στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των γατιών, καθώς και στην ικανότητά τους να απομακρύνουν ενοχλητικά έντομα που μπορεί να ζουν μες στο σπίτι. Οι γάτες αποτελούν την τέλεια επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν τη συντροφιά του κατοικιδίου τους, χωρίς την υπερβολική ανησυχία που συνήθως συνοδεύει τη φροντίδα ενός σκύλου. Και φυσικά, όπως προανέφερα, και το πιο σημαντικό για εμένα είναι ότι η αγάπη της γάτας είναι πολύ μεγαλύτερης σημασίας από του σκύλου. Και αυτός είναι ο βασικότερος λόγος που εμένα μου κλέψαν την καρδιά και αυτή τη στιγμή δεν τις αλλάζω με κανένα κατοικίδιο του κόσμου. Γράψτε μου στα σχολεία τη γνώμη σας, μην αρχίσετε διαμάχες για το αν είναι καλύτερος ο σκύλος, αν είναι καλύτερες οι γάτες. Εγώ έκανα ένα βίντεο με τη δική μου γνώμη. Το ξέρω ότι πάρα πολύ θα συμφωνήσετε με μένα. Ελπίζω να σας έδωσα και κάποιους παραπάνω λόγους για να υπερασπιστείτε τις γάτες σας. Μοιραστείτε φυσικά αυτό το βίντεο με κάποιον που σας έχει τρελάνει με τις απόψεις του ότι οι σκύλοι είναι καλύτερα από τις γάτες. Φυσικά κάντε like σε αυτό το βίντεο αν σας άρεσε, εγγραφείτε στο κανάλι αν σας ενδιαφέρει τέτοιου είδους περιεχόμενο, πατήστε και το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε κανένα βίντεο και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye!